Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, είναι κοντά μας και θα μιλήσουμε και για την ενεργειακή κρίση με τον κύριο Πετράκη, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και εκεί το πώς κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σας, κύριε Πετράκη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, λέμε για αυτή την περίοδο των πολυκρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Η υγειονομική κρίση οδήγησε στην ανάγκη ύπαρξης νέων πόρων, το μεταναστευτικό οδήγησε στην ανάγκη επίσης ύπαρξης νέων πόρων προκειμένου να κατευθυνθούν στα κράτη και ιδιαίτερα σε κράτη όπως εμείς, δηλαδή στις πρώτες χώρες υποδοχής. Όλα αυτά μαζί, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ζήσαμε και τα όσα ζήσαμε, κύριε Πετράκη, με το θέμα της ενεργειακής κρίσης και ότι καταλάβαμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το τι κάνουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε, όμως να σημειώσουμε ότι η κρίση της πανδημίας είχε και μια συνέπεια πολύ σοβαρή, την πληθωριστική κρίση. Η πληθωριστική κρίση άρχισε πριν τον πόλεμο, πριν το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο δημιούργησε ο πόλεμος και οι δυσκολίες συνεργασίας με τη Ρωσία. Ήταν αποτέλεσμα του περιορισμού της προσφοράς προϊόντων και της διακοπής των επικοινωνιών και όλο αυτό του πλέγματος που δημιουργήθηκε. Άρα πραγματικά η πληθωριστική κρίση συνεχίστηκε όμως μετά στη συνέχεια, ναι, με την ενεργειακή η οποία εμφάνισαν. Έχετε δίκιο βέβαια. Ναι, ήταν πριν από το 2021, δηλαδή πριν τον πόλεμο, και γι' αυτό εξάλλου την παρακολουθούμε και τώρα και γι' αυτό βλέπετε και έχει και συνέχεια. Η πληθωριστική κρίση, δηλαδή, εντάξει, έχει χαμηλώσει τα decibel της, αλλά οπωσδήποτε παραμένει ένα σημείο προσοχή, παραμένει να αποσπά την προσοχή μας, και το καταλάβαμε χθες πολύ καλά και από τη Λαγκάρντ αυτό, διότι ακριβώς συντηρεί το πληθωρισμό, συντηρείται μάλλον η άνοδος των τιμών, που οι οποίες ανατροφοδοτούνται τώρα πάλι ξανά από μια νέα ενεργειακή δυσκολία, δεν θα έλεγα κρίση, αλλά η οποία εμφανίζεται ακριβώς διότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη ζήτηση ενέργειας για το καλοκαίρι, ενώ συνήθως το έχουμε αυτό το σύμπτωμα χειμώνα, ναι, έχει περάσει τώρα στο καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι μια σημαντική μεταβολή η οποία διαμορφώνει και διαφορετικές συνθήκες στο χώρο της παραγωγής ενέργειας, διότι μπορεί πλέον κανείς να παράγει διαφορετικά ενέργεια, δηλαδή μέσω των ανανεώσιμων πηγών, εφόσον τη ζητά το καλοκαίρι, αλλά τα συστήματα τα ενεργειακά δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή παράγουν πολλή ενέργεια την ημέρα με το φως και τον αέρα, το βράδυ που τη χρειάζεσαι δεν παράγουν, τα συστήματα δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους και άρα περνάμε σε κάποια μορφή, ίσως έχουμε σε μια μορφή αναταραχής θα έλεγα, δεν θα έλεγα κρίση πάντως, η οποία πραγματικά δημιουργεί συνθήκες. Αυτή είναι η εποχή όπου είναι δεκαετίες, οι οποίες αυτές οι δύο δεκαετίες περνάμε, νομίζετε για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε κάποιο πρόσθετο θέμα, κυρίως με το βεβαίως την μνημονιακή κρίση, με την παράταση μάλλον της κρίσης, διότι και στην Ευρώπη υπήρχε κρίση το 10, το 12, αλλά μετά σταμάτησε αυτό το πράγμα. Εμάς μας έμεινε, άρα έχουμε και κάποιες ιδιορυθμίες που τέλος πάντων νομίζω ότι εν τέλει, για να έρθω στο ζητούμενο, διαμορφώνουν, ναι, την ανάγκη μιας ύπαρξης ευρωπαϊκής πολιτικής σε κρίσιμα θέματα, διότι οι επιμέρους χώρες ούτε μπορούν από πλευράς δυνατοτήτων, αλλά δεν, ναι, και τα αίτια των κρίσεων δεν τις αφορούν. Είναι διεθνικού χαρακτήρα η κρίση. Εγώ δεν σας κρύβω ότι το ερώτημα το δικό μου, κύριε καθηγητά, είχε να κάνει με το γεγονός ότι η έκθεση αυτή η οποία έχει, και μιλώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για τη χώρα μας, ναι. Η έκθεση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες, η ανάγκη δηλαδή που έχει σε τρίτες χώρες, ή το ότι δεν μπορεί να είναι αυτόνομη, ή το ότι η παραγωγικότητα των χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα στο ενεργειακό, εξαρτώμαστε, όχι πλήρως πλέον, κοιτάξτε, αλλά εξαρτώμαστε κατά πολύ από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Έχει τα πάντα δίκιο. Και καλά θα κάνουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να δούμε ότι την Ευρώπη και κυρίως το πώς διαμορφώνει
διαμορφώθηκε η θέση της Ευρώπης απέναντι στα μεγάλα θέματα και ιδίως στον Αιγαίο, θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει μια, αυτό που λέω, γεωστρατηγική ανοριμότητα. Δηλαδή όλη η ιστορία της, όλη η ανάπτυξη της κεντρικής κυρίως Ευρώπης, εκεί όπου υπήρχε και αναπτυσσόταν και αναπτύσσεται η βιομηχανική υποδομή, τώρα δεν θα λέω ότι αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, αλλά πάντως είχε αναπτυχθεί, στηριζόταν στην εισαγωγή φθηνών πόρων, έχοντας δηλαδή ουσιαστικά οι ηγέτες τότε συμβιβαστεί με την ιδέα της μονίμου εξάρτησης από τα ανατολικά σύνορα, και αποτελεί απορίας άξιων πως εμείς, και θα σας πω κάτι, ένα πολύ συγκεκριμένο, θα ανοίξω ένα, θα σας δείξω ένα συγκεκριμένο θέμα γι' αυτό. Πως αυτή η ηγεσία δέχτηκε όλη αυτή τις δύο δεκαετίες την πλήρη εξάρτηση. Θα σας πω το εξής, το 82-83 που έτυχε να είχα και μια θέση, να είχα κάποιες θέσεις τότε στο κέντρο αποφάσεων στην ελληνική κυβέρνηση, που φτιάχναμε τον αγωγό που θα ερχόταν από τη Ρωσία το αέριο. Το αέριο, ξέρετε, που έρχεται στα βόρεια σύνορά μας και το έρχεται μετά το 50% ξανά, έχει ξαναγυρίσει να χρησιμοποιούμε το αέριο αυτό. Τότε θέσαμε, τότε σαν κυβέρνηση, ετέθη το θέμα να ανοίξουμε τη δεύτερη δίωδο εισόδου που θα ήταν το LNG, και έτσι φτιάχτηκε η Ρωβηθούσα. Ναι, η Ρωβηθούσα φτιάχτηκε το 83-84. Γιατί? Για να φέρουμε LNG από πού? Από την Αλγερία. Τότε η παραγωγός ήταν η Αλγερία. Η Αλγερία τώρα είναι η Κατάρ. Που τη Ρωβηθούσα τη συναντήσαμε τώρα μετά, κύριε Καθηγητά. Και βεβαίως η Ρωβηθούσα έσωσε και αναδιοργάνωσε. Και να διοργάνωσε τη θέση Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Γιατί το κάναμε τότε? Ακριβώς γιατί θέλαμε να εξαρτηθούμε από μία πηγή. Σας το λέω έτσι ακριβώς, και τυχαίνει να είστε και εσείς που το ακούτε, ακριβώς για να μην έχουμε την εξάρτηση. Δηλαδή, θέλω να πω, μια μικρή χώρα δίδει πάρα πολύ γρήγορα τους κινδύνους της μονίμου εξάρτησης. Γιατί κοιτάξτε, όταν έχεις εναλλακτικούς δρόμους, και οι ανταγωνιστές μεταξύ τους χαμηλώνουν τις τιμές ακριβώς για να σε κρατάνε. Όπως συμβαίνει ακριβώς αυτό τον καιρό. Έχουμε κλείσει, η Ρωβηθούσα τώρα δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, διότι το αέριο το οποίο παίρνουμε από τους Ρώσους πάλι είναι πάρα πολύ φθηνό και ανταγωνιστικό. Άρα θέλω να πω ότι όταν έχεις εναλλακτικές λύσεις, έχεις και επιτυχάνεις και καλύτερες συμφωνίες. Και αυτό έκανε και η Ευρώπη, που έχει πλέον το LNG από τις ΗΠΑ. Και αυτό με τα προβλήματά του, έτσι. Μάλιστα. Για να μην ξαναγυρίσουμε σε ίδιο παρανομαστή. Λοιπόν, εγώ θέλω να επιστρέψω στην πληθωριστική κρίση, στην οικονομική κρίση, στην πληθωριστική κρίση, και να σας ρωτήσω αν είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ύπαρξη κοινών κανόνων για όλες τις χώρες, και δεν μιλώ για δημοσιονομικούς κανόνες, δηλαδή αυτό το ζωνάρι της δημοσιονομικής σταθερότητας, κύριε καθηγητά. Μιλώ γενικά για την ύπαρξη κανόνων που θα ρυθμίζουν και την αγορά. Είδαμε το τι συνέβη με το θέμα των πολυεθνικών και την επιστολή που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αν τελικώς αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, αν είναι εφικτό, σας ρωτώ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω το μεγάλο κέρδος από την κίνηση του Πρωθυπουργού, που μετά ακολούθησαν και άλλες 6-7 χώρες. Κυρίως οι περιφερειακές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι μακριά από τα κέντρα παραγωγής. Σωστά. Δηλαδή η Βόρειο Ευρώπη, η Βόρειος Ευρώπη, εμείς στο Νότο, είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, με την έννοια ότι έδωσε ένα μήνυμα ότι η αγορά δεν είναι, ή μάλλον η ενιαία Ευρώπη δεν είναι μόνο ελευθερία αγοραών, είναι ελευθερία ανταγωνισμού, αλλά εφόσον τους σεβόμαστε. Και αυτό πρέπει να περιλάβει πάρα πολύ και να λάβει υπόψη τις πρακτικές οι οποίες υπάρχουν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζουν και τιμολογιακά σημαντικά την αγορά. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα πάρει, όχι θα πάρει, μια μορφή που πραγματικά θα φέρει αποτελέσματα, διότι μην περιμένει κανείς από τους ελέγχους να βγάλεις αποτέλεσμα. Όχι. Όχι, όχι. Το γεγονός ότι ξεκινάς τους ελέγχους φέρνει αυτόματα αποτελέσματα. Εθελοντική βάση, εθελοντική βάση. Μας ενδιαφέρει να χαμηλώσουν τιμές και να μην δημιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις, οι οποίες μας εξαρτούν και απομυζούν το εισόδημα των ανθρώπων. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Μητράκη. Να είστε καλά, καλή ψήφο με το καλό αύριο. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Πέτρα. Να είστε καλά.